Ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ο κύριος Παναγιώτης Αγκρόνης, είναι στη τηλεφωνική γραμμή εδώ στο Λίμπερο 107,4. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Καλά είμαστε. Πόσα χρόνια, κύριε Τσαγκρόνη, γιατί εγώ είμαι καμιά 25 χρόνια στο χώρο, σας θυμάμαι όλα αυτά τα 25 χρόνια. Πόσα χρόνια είστε στην ΕΟΚ? Στην ΕΟΚ. Στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλωσφαίρισης. Παίρνουμε σύνταξη λίγο. Πόσα περίπου δηλαδή? Το 86. Το 86, έτσι. Εντάξει, 30 δεν είναι πολλά. Εντάξει, τι κάνετε? Καλά είμαστε. Είμαστε λίγο έτσι. Καταρχάς θέλω ένα σχόλιο, έτσι, μπασκετικό σχόλιο. Εννοείται ότι θα συζητούσα πολιτικό σχόλιο. Λοιπόν, για το τελικό, για το ζευγάρι, για την διοργάνωση του κυπέλου, πώς το είδατε αυτό, πώς βλέπετε το τελικό, έτσι, σαν φίλαθλος, ας πούμε, να σας ακούσω. Κοιτάξτε, θετικό είναι ότι υπάρχει μια ομάδα της Θεσσαλονίκης, διότι πρέπει να σπάει και το διπολικό της Αθήνας κάποτε. Ναι, έτσι δεν είναι. Ναι, το θέμα είναι για μας, εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να δυναμωθούν οι ομάδες, ναι, πάρα πολύ, ώστε να υπάρχει ένας ανταγωνισμός καλύτερος και να μην ξέρουμε εκ των προτέρων ποιοι θα είναι οι πρωταγωνιστές για την πρώτη δεύτερη θέση και στη συνέχεια από εκεί και πέρα βλέπουμε. Αλήθεια είναι αυτό. Αν και στις κληρώσεις, ξέρετε, έτσι πως τα βλέπαμε τελευταία, λέγαμε, ρε παιδί μου, πώς γίνεται να μην συναντιούνται ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Ξέρετε, το μυαλό το δικό μας, επειδή είμαστε και στεναχωρημένοι κιόλας για την κατάσταση των ομάδων μας εδώ στο μπάσκετ, πήγαινε και στο περίπου πονηρό, ας πούμε, πώς γίνεται να μην βρίσκονται στην πορεία ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό και τύχαιναν μόνο στον τελικό. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια πέφτουν στους ημιτελικούς. Ναι, αυτό δεν γίνεται πλέον, ναι, ναι. Εντάξει, και το θέμα είναι ότι τότε βάζουμε τους ίδιους και τα τραβάνε τα μπαλάκια. Για να μην υπάρχει κανένα αυτό ότι είναι ζεστά ή κρύα. Το έχετε ακούσει και εσείς, έτσι. Ποιοι τραβάνε οι ίδιοι τα μπαλάκια, εννοείται οι ίδιοι παράγοντες. Ναι, αλλά οι ίδιοι. Ένας κάθε από το σωματείο τραβάει ένα μπαλάκι και ό,τι βγάλει. Ναι. Οπότε δεν υπάρχει καμία ευθύνη. Δεν μου λέτε, τους δύο ημιτελικούς τους είδατε, κύριε Τσαγκρόνη? Τους είδα, όχι αυτό και μέχρι όλο τη διάρκεια του αγώνα, αλλά τους είδα στο μεγαλύτερο μας. Ναι. Θεωρείτε ότι είναι το αποτέλεσμα εντός αγωγικών, τέλος πάντων το ζευγάρι του τελικού είναι το σωστό? Εντός εισαγωγικών πάλι, δηλαδή είναι αυτό που το δίκαιο, να το πω έτσι. Κοιτάξτε, όπως παρουσιαστήκαν οι ομάδες στους δύο αυτούς αγώνες, πιστεύω ότι ήταν το κέρδισε ο καλύτερος και πιο τυχερός, γιατί ξέρετε ότι εκτός από το να είσαι καλός, χρειάζεσαι και λίγη τύχη. Πρέπει να είσαι και τυχερός. Πάντως, αυτές οι τέσσερις ομάδες, έτσι, ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο Άρης, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι οι τέσσερις καλύτερες ελληνικές ομάδες, δεν νομίζω. Ακριβώς, αυτό ακριβώς. Ναι. Άρα δικαιολογημένα έφτασαν μέχρι εδώ. Και δικαιολογημένα μία από τις τέσσερις, τέλος πάντων, ή δύο μάλλον από τις τέσσερις, θα διεκδικήσουν το τρόπαιο. Το τρόπαιο. Το οποίο τρόπαιο πού θα το διεκδικήσουν, κύριε Τσαγκρόνη? Ακόμα δεν είναι γνωστό το μέρος. Δεν είναι. Νομίζω ότι υπάρχει ένα διοικητικό συμβούλιο που θα γίνει εντός των αυτής της αρχής της άλλης εβδομάδας, το οποίο θα αποφασίσει. Αυτής ή της άλλης? Της επόμενης εβδομάδας. Της επόμενης, ωραία. Ναι. Θα αποφασιστεί. Βασικά, γιατί δεν είναι γνωστό μάλλον ήδη το γήπεδο που θα διεξαχθεί ο τελικός? Γιατί δεν το έχετε κάνει? Το θέμα είναι ότι δεν έχει μπει στην προκήρυξη. Τόσο σήμερα να ξέραμε εκ των προτέρων ότι ανεξάρτητα ποιοι φτάνουν στον τελικό, θα ξέραμε σε ποιο γήπεδο θα παίξουν. Ναι. Εντάξει, είναι ένα ζήτημα αυτό. Ναι. Από την άλλη πλευρά είναι και το ζήτημα ότι μην ξεχνάτε ότι στην Ελλάδα ζούμε, έτσι. Ναι. Και υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα που υπάρχουν και που πρέπει να συνεργαστούμε και με την αστυνομία όσον αφορά το θέμα της ασφάλειας του αγώνα και της ασφάλειας των φιλάθλων που θα τον παρακολουθήσουν. Ναι. Και των παιχτών. Ναι. Εντάξει, όλων των παραγόντων. Ναι. Είναι ένα θέμα που πρέπει να το κουβεντιάσουμε με την αστυνομία, η οποία θα έχει και κάποιο λόγο όσον αφορά την απόφαση που θα πάρουμε. Ναι, ωραία. Οι σκέψεις σας ποιες είναι? Εγώ αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να προκαταβάλω το διοικητικό συμβούλιο. Δεν είπα να προκαταβάλλετε, είπα τη δική σας νόμη. Δηλαδή, εσείς πού θεωρείτε ότι είναι το σωστό να γίνει? Επειδή δεν υπάρχει το γήπεδο, θυμάμαι παλιά εγώ λέγαμε ότι στο τέλος, δηλαδή στην αρχή της διοργάνωσης λέγαμε, στο τέλος ή το Final Four ή το τελικός, περισσότερο τελικός. Εμένα μου αρέσει το τελικός περισσότερο, κύριε Τσαγκρόνη, να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, ή θα γίνει στο στάδιο Ρίσκη Φιλίας. Τελειώσαμε, παιδιά, όποια ομάδα και να είναι. Θα γίνει στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο. Όποια ομάδα και να είναι. Σας είπα.
Αυτά έπρεπε να προβλεφθούν με την προκήρυξη όταν προκηρύσουμε το κύπελο. Δεν έγινε αυτό, άρα πρέπει να αποφασίσουμε στο τέλος τι θα γίνει. Αυτό γιατί δεν έγινε. Δεν έγινε γιατί τα τελευταία χρόνια δυστυχώς ακολουθείται αυτό το φαινόμενο. Και μας φαίνει και εμάς δύσκολη θέση, μπορώ να πω τώρα, το να αποφασίσουμε που θα γίνει. Ενώ αν ήταν προγραμματισμένο θα ξέραμε και τον προτένο και δεν θα υπήρχε και παράπονο από καμία ομάδα. Ναι, τώρα είναι μία ομάδα, αφού και χθες έχουμε το αποτέλεσμα, μία ομάδα της Αθήνας και μία ομάδα της Θεσσαλονίκης. Η σκέψη σας είναι να γίνει προφανώς σε κάποιο, ο τελικός σε κάποιο ουδέτερο γήπεδο, έτσι. Βέβαια, δεν λοιπόν, υπάρχει. Βέβαια. Δηλαδή καμιά Κοζάνη, ας πούμε, καμιά Λάρισα, το λογικό. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, εσείς λέτε αυτά τα πράγματα. Όχι, εγώ σας ρωτάω, μοιράζομαι τη σκέψη. Θα πρέπει να βρούμε τη χρυσή τομή και, μετά, και με τη συνεργασία της αστυνομίας, η οποία θα αναλάβει το μεγαλύτερο βάρος της ασφάλειας αυτού του αγώνα. Αλήθεια είναι αυτό και εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και εγώ, επιτρέψτε μου την έκφραση, συχαίνομαι αυτές τις καταστάσεις να δημιουργούνται επεισόδια και να μιλάμε για αυτά και όχι για τον μπάσκετ. Αλλά το καταλαβαίνετε, αλλά η ελληνική πραγματικότητα είναι αυτή. Είναι και ίσως υπάρχει αυτή η πραγματικότητα αυτή, διότι δυστυχώς υπάρχει ατιμωρησία. Αλήθεια είναι και αυτό που λέτε. Ναι, επειδή... Για μένα υπάρχει ατιμωρησία αν εφαρμοστούν οι κανόνες και το πειθαρχικό δίκαιο της Ομοσπονδίας, ο άλλος θα το σκεφτεί για οτιδήποτε. Όντως έτσι είναι. Αλλά να σου πω κάτι. Όμως τα τελευταία χρόνια, τα πολλά τελευταία χρόνια, επιτρέψτε μου να πω, δεν έχουμε παιχνίδια στη Θεσσαλονίκη. Δεν έχουμε τελικό στη Θεσσαλονίκη. Δεν λέω, επειδή βλέπω ότι υπάρχει και μια αντίδραση από την πλευρά της ΚΑΕ, δικαιολογημένη θα έλεγα, όχι γιατί είμαι εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά γιατί έτσι βλέπω ότι είναι το σωστό. Υπάρχει και αντίδραση από την πλευρά του Άρη, λοιπόν, ότι στο άκουσμα του γηπέδου του Ηρακλείου, ας πούμε, ότι υπάρχει σκέψη από την Ομοσπονδία να στείλει τον τελικό εκεί. Υπάρχει τέτοια πιθανότητα? Κοιτάξτε να δείτε, όλα εξετάζονται. Δεν είναι κάτι που δεν εξετάζεται. Όλα εξετάζονται και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο. Αυτό που θα μας παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια. Ναι. Ποιο θέμα... Παραδείγματος χάρη, το θέμα είναι ότι μια καλή περίπτωση, εάν όντως έχει παραδοθεί και ήταν αυτό, είναι και το θέμα του κυπέδου της Κοζάνης, παραδείγματος χάρη, διότι μπορείς να διαχωρίσεις τους φιλάθλους. Αλλά το θέμα είναι, δεν ξέρω τι γίνεται με την Κοζάνη. Καταλάβατε, αν και στην προκειμένη περίπτωση ο ένας θα νομίζει ότι ευνοείται διότι είναι κοντά, ενώ ο άλλος ότι είναι μακριά. Σας είπα και πάλι, είναι το θέμα και της αστυνομίας. Τι ναι. Θα πει και η αστυνομία, δεν είναι θέματα. Η αστυνομία το γήπεδο της Κοζάνης το θεωρεί ασφαλές κατά κάποιο τρόπο, έτσι όπως καταλαβαίνω. Πρέπει να δείτε ότι μπορούσε καλύτερα να είναι ασφαλές, από ό,τι ξέρω τουλάχιστον και από μια επίσκεψη που έχουμε κάνει στο παρελθόν. Αλλά σας λέω που βγαίνουν τα ζητήματα. Θα διαμαρτύρεται ο άλλος ότι μας στέλνετε εκεί, διότι όπως ξέρετε η πρόσβαση της Κοζάνης από την Αθήνα είναι πολύ πιο δύσκολη. Ναι, εντάξει, όλα τα σκεφτόμαστε, αλλά και πριν από μερικά χρόνια, κύριε Τσαγκρόνη, που είχε γίνει, γι' αυτό υπάρχει η αντίδραση λογικά, επειδή είχε γίνει ο τελικός στο Ηράκλειο και είχατε μοιράσει, λέτε, 100 από εδώ, 100 από εκεί και ξαφνικά μπήκε η αποστολή, μπήκε η ομάδα του Άρη στον αγωνιστικό χώρο και είδαμε 2.500 φίλους του Παναθηναϊκού στο Ηράκλειο. Γι' αυτό αντίδρα ο Άρης, ας πούμε. Λοιπόν, ο Άρης, αν θέλει, αν τυχόν, δεν ξέρω που θα γίνει το αυτό. Αλλά τον αριθμό των εισιτηρίων θα τον καθορίσει η αστυνομία, το τι θα πάρει ο καθένας. Αν από τη στιγμή που η αστυνομία πει ότι είναι μεγάλος ο αριθμός, εμείς είμαστε διατεθειμένοι να τη δώσουμε στις ομάδες, δίνοντάς τις, πώς το λένε, και να μας δώσουν 1.000 που ή. Χίλια θα πάρουν. Ναι, γιατί βλέπω ένα στατιστικό εδώ που λέει ότι τα τελευταία 17 χρόνια δύο τελικοί έχουν γίνει στο Ηράκλειο, ένα στη Λάρισα, ένα στη Λαμία, αυτό το Final Four κτλ. Και 13 στην Αθήνα. Αν μου πείτε, τα περισσότερες φορές ζευγάρια ήταν των Αθηνών, γι' αυτό έγιναν και οι τελικοί εκεί. Άμα μου πείτε για τους τελικούς που γινόσατε στο Ελληνικό, εύχομαι να μην ξαναγυρίσουμε ποτέ σε αυτή την περίοδο. Ναι. 700 από εδώ και 700 από εκεί, με την αυτή έτοιμη για να γίνει η μεγάλη έκρηξη. Λοιπόν, και να δείχνουμε το αυτό παράδειγμα, πρέπει, αυτό ανοιχτά, πρέπει. Ανοιχτό, όπως το λένε, ένα γήπεδο το οποίο είναι κατά το ίμιση κενό, βάζοντας ένα πανό εκεί για να καλύψουμε τις θέσεις και να παρουσιάσουμε αυτό το φαινόμενο, δεδομένου ότι, όπως καταλαβαίνετε, η εικόνα φεύγει και στο εξωτερικό.
Ναι, ναι. Γι' αυτό κάνουμε συζήτηση, κύριε Τσαγκρό. Γι' αυτό ζήτησα να επικοινωνήσουμε σήμερα μαζί σας. Ακόμα που είναι ρευστό, ξέρετε, γιατί υπάρχουν δημοσιεύματα. Η απόφαση της ΕΟΚ, ας πούμε, να γίνει το παιχνίδι, η σκέψη, παύλα, απόφαση είναι να γίνει στο Ηράκλειο. Και ο Άρης λέει σήμερα ότι δεν θα κατεβούμε εμείς στο Ηράκλειο, άμα είναι να γίνει αυτό. Γιατί είναι, θεωρούμε κοροϊδία. Το λέει ο κύριος Αρβανίτης. Το έγραψε ο κύριος Αρβανίτης. Είχατε κάποια επαφή από χθες το βράδυ και σήμερα με ανθρώπους του Άρη του Παναθηναϊκού για το θέμα αυτό? Σήμερα έχουμε κάποιες επαφές με ανθρώπους του Άρη. Μιλήσατε μαζί τους, τι σας είπαν? Τώρα μιλάμε και συγκεκριμένα, έχω κάποιον εδώ πρόσωπο του Άρη. Αλλά το θέμα είναι ότι, εντάξει, εμείς θα ακούσουμε όλες τις απόψεις και θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Το θέμα είναι εσείς τι θέλετε, αυτό είναι το σημαντικό. Δεν είναι και τι η θέλω αστυνομία εγώ. Βέβαια, και η αστυνομία, οκ. Okay. Είπα, δεν είναι τι θέλω εγώ. Ναι. Αν μιλάνε για το που μιλάνε για το αυτό, είναι το ζήτημα ότι αν θα δείτε το γήπεδο του Ηρακλείου, μπορεί να χωριστεί στα τέσσερα χωρίς καμία επαφή μεταξύ τους. Το γήπεδο του Ηρακλείου. Ναι. Ναι, αλλά έχουμε παρελθόν άσχημο από το Ηρακλείο. Το παρελθόν το άσχημο δεν φταίει κανένας άλλος. Σας είπα και πάλι, αν τυχόν πει η αστυνομία ότι θα διαδεθούν τόσα και τόσα, τόσα θα πάρουν. Ναι. Δεν είναι το θέμα. Δηλαδή, δεν μιλάω για το θέμα του Ηρακλείου, όπως και είναι και το θέμα της Κοζάνης που... Αυτά τα δύο είναι τα φαβορί τώρα μεταξύ μας, κύριε Τσαγκρόνη. Ναι, δεν είναι κανένα φαβορί. Απλώς το λέω από την άποψη σε θέματα ασφάλειας ότι είναι περισσότερο για να μην έχουμε κενά και να μην έχουμε να παρουσιάσουμε αυτό το φαινόμενο. Η αστυνομία πριν από χρόνια είχε θέματα με το Ηράκλειο και μπήκαν μέσα και είδαμε 100 Αριανούς και 2.000 Παναθηναϊκούς. Γι' αυτό έγινε συζήτηση. Αυτό φοβάται ο Άρης. Αυτό φοβάται ο Άρης. Δεν το λέω εγώ. Μην, πώς το λένε, δημιουργούμε τέτοιες εντυπώσεις. Δεν είναι εντύπωση, κύριε Τσαγκρόνη. Αλήθεια είναι αυτό που σας λέω. 100 Αριανοί μόνο. Τόσοι ήταν. Είχατε, είχατε πει από 100, επειδή επιτρέψτε μου την έκφραση, κάνει τζιζ το Ηράκλειο για αυτό το λόγο. Επειδή πριν από χρόνια έγινε εκεί πάλι Άρης Παναθηναϊκός και είδαμε ότι ήταν σαν να ήταν έδρα του Παναθηναϊκού. Γι' αυτό σας το λέω εγώ. Σας είπα, δεν είναι αυτό νο. Και ξέρετε πολύ καλά ότι στις τοπικές κοινωνίες υπάρχουν από όλες τις αυτές. Να δώσω. Ναι. Δηλαδή, εγώ που μπορώ να σου πω στην Πάτρα, το μεγαλύτερο αυτό το έχει ο ΠΑΟΚ. Έχει μεγαλύτερο κλαπ από ότι έχει κάποιο άλλο. Από τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί συμβαίνει αυτό? Ναι. Κανένας δεν μπορεί να ξέρει. Για το γήπεδο, θέλω να δώσω το λόγο. Δηλαδή, σας λέω αυτό το πράγμα, ότι σε κάθε πόλη υπάρχει. Υπάρχουν πόλεις της Θεσσαλονίκης, της Μακεδονίας επάνω, που είναι, οι περισσότεροι είναι παοξίδες. Ναι. Υπάρχει άλλοι που είναι αριανοί. Ναι. Δεν είναι το θέμα ότι μπορείς να μετράς και να ξέρεις ποια... πιστεύει όχι, ο καθένας. Το θέμα είναι να δοθούν σωστά τα εισιτήρια. Αυτό είναι το θέμα. Τα εισιτήρια θα δοθούν σωστά. Να δώσω λίγο το λόγο στον συνάδελφό μου τον Χρήσανο Τσαλτίδη που επιμελείται το ρεπορτάζ του Άρης να σας ρωτήσει κάτι, κύριε Τσαγκρόνη, και να σας ρωτήσει. Έλα, Χρήσανο. Τι κάνετε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καταρχήν, ακούω τον κύριο Τσαγκρόνη με προσοχή. Λέει για ισονομία και ότι σε κάθε περίπτωση είτε πάμε στη μία βόρεια ή πάμε νότια θα φωνάζει ο ένας ή ο άλλος. Επειδή και όλα αυτά τα χρόνια είναι στη διοίκηση της ΕΟΚ, δεν γίνεται να μην ξέρετε ότι από τους τελευταίους 17 τελικούς οι 13 έχουν γίνει στην Αθήνα, ένα στη Λαμία, δύο στο Ηράκλειο και ένα στη Λάρισα. Και λοιπόν, για να το κάνουμε πιο ειδικό. Περίμενε. Ναι, όχι, να σου πω ένα στη Λαμία. Ένα στη Λαμία. Ναι. Που κάει και η Λαμία. Για το Final Four δεν μιλάμε τώρα, γι' αυτό. Εντάξει, που κάει και η Λαμία. Ωραία. Και ξέρετε πολύ καλά τι έγινε. Ένα στη Λάρισα που κάει και η Λάρισα. Πολύ ωραία. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Δύο στο Ηράκλειο. Που έπαιζαν, που στο ένα παιχνίδι δεν κάηκε κανένας παρά τα όσα είχαν γίνει στο Λίντο και στο άλλο ήταν όλο Παναθηναϊκή, ήταν πρόπεση, δεν το θυμάστε ότι ήταν 80, όχι 100. 80 λοιπόν, φίλοι του Άρη. Εντάξει, επεισόδια όμως δεν γίνανε, πάμε παρακάτω. Κάνε το στο Αλεξάνδριο. Δεν θα γίνουν επεισόδια αν είναι στο Αλεξάνδριο μόνο Αριανή. Σίγουρο, το διασφαλίζετε εσείς. Αν είναι μόνο Αριανή. Ότι αν θα έρθουν του Παναθηναϊκού οι φύλαξοι δεν θα γίνει τίποτα. Γιατί να έρθουν στο Αλεξάνδριο, στο Ηράκλειο που πήγαν του Άρη. Τα εισιτήρια διατέθηκαν στην τοπική κοινωνία του Ηρακλείου. Είναι σαν να λέτε, λοιπόν, θα έρθείτε στη Χαλκιδική, στη Δράμα, στην Κοζάνη, και θα έρθουν επαναπληκτικά. Κύριε Σαντρώνη, μισό λεπτό. Το PAOK Sports Arena παίζει σαν έδρα για το τελικό. Λοιπόν, σας είπα ένα πράγμα. Το σκέφτεστε? Ότι αυτή τη στιγμή. Που είναι και μεγαλύτερο από το Αλεξάνδριο. Το ρωτάω. Απαντήστε αν θέλετε. Και εγώ σας απαντάω. Σας είπα ότι δεν είναι θέμα που θα αφορά μόνο το Διοικητικό Συμβούλιο της αυτής. Θα πρέπει να έχει και την σύμφωνη γνώμη της αστυνομίας. Ναι. Θα συζητήσει και με την αστυνομία. Ωραία, η αστυνομία είναι, την έχουμε μαζί μας συνεχώς. Εσείς σαν Ομοσπονδία, εισιτήρια στους φιλάδους, στους οπαδούς των ομάδων, θέλετε να δώσετε? Θα δώσετε. Θέλουμε.
Πώς δεν θέλουμε. Ναι. Όσα μας επιτρέψει η αστυνομία. Είναι στο Ηράκλειο όμως τα δώσατε στην τοπική κοινωνία που ήταν όλοι οι Παναθηναϊκοί, κύριε Τσαγκρόνη. Ρε παιδιά, με συγχωρείτε όταν θα δίνω... Συγγνώμη αν μου επιτρέπετε, ο Άρης με τον Παναθηναϊκό θα παίξει έκτο τελικό. Δύο τελικοί, Άρης Παναθηναϊκός, δεν μιλάμε για κάτι άλλο. Θέλω να το δείτε με την άποψη ότι εδώ πέρα... Θέλετε να θυμηθώ κάτι. Θέλω να θυμηθώ τι είχε γίνει... Ένα λεπτό, θέλετε να θυμηθώ τι είχε γίνει στο Λίντο. Που εσφαγιάστη ο Άρης εννοείται από τον κύριο Βορεάδη και τους υπόλοιπους. Εκείνο δεν εννοώ εγώ, δεν με ενδιαφέρει αυτά που λέτε. Εμένα με ενδιαφέρει η συμπεριφορά των φιλάθλων. Μήπως θέλετε να σας πω... Ήταν κακή η συμπεριφορά των φιλάθλων του Άρη, τι? Δεν ήταν μόνο του Άρη. Ωραία, γιατί τρέχετε. Ωραία. Γιατί αυτό τρέχετε. Δεν είπα εγώ ότι μόνο του Άρη ήταν. Ήταν στη μία κερκίδα του Άρη, στην άλλη κερκίδα απέναντι ήταν του Παναθηναϊκού. Γυμνή από τη μέση και πάνω. Ναι. Οι περισσότεροι ήταν γυρισμένοι στο παρκέ, δεν βλέπανε αγώνα. Το μόνο που κάνανε ήταν να βρίζουν. Εγώ τώρα επειδή έχουμε εσάς. Μην μιλάμε λίγο και οι τρεις. Εγώ επειδή ζήτησα να έχουμε εσάς, κύριε Τσαγκρόνη, γι' αυτό τώρα είναι μια πρώτη στάση ευκαιρία. Εγώ προσωπικά θέλω να ακούσω τη σκέψη σας. Δηλαδή, αν ήταν να αποφασίσετε εσείς, μην βλέπετε τώρα δίπλα, δεξιά-αριστερά, αν ενοχλήσετε κάποιον με το λόγο σας. Τώρα μιλάμε οι δυο μας. Λοιπόν, δεν αποφασίζω εγώ. Αν, λέω, αν. Ποιο πιστεύετε, ποιο γήπεδο συμβούλιο. Πιστεύετε, το πιο ασφαλές. Ούτε εγώ θα είμαι ο εισηγητής. Εντάξει. Δεν θέλω, λοιπόν, δεν λέω αυτό. Εσείς. Δεν θέλω, σας καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω και ζω περισσότερο από εσάς, γιατί και εγώ από περιφέρεια είμαι και ξέρω ακριβώς τι γίνεται. Ωραία. Και ξέρω ακριβώς ότι όλοι λέμε ότι φταίει το κέντρο πάντοτε. Δεν λέμε έτσι αυτό. Συμβαίνει. Εντάξει, ναι, δυστυχώς. Δεν λέμε αυτό. Περιμένετε, γιατί δεν με αφήνετε τώρα. Όλοι έχουμε την προκατάληψη στην αυτή του κέντρου. Μην τρελαθούμε τώρα. Σας είπα, από περιφέρεια προέρχομαι. Ωραία. Και εκεί μένω ακόμα. Και τώρα εδώ καθυστερώ μετά για να φύγω να πάω στο σύνδεσμο στην Πάτρα. Είστε και 30 χρόνια στην Ομοσπονδία. Εγώ γι' αυτό ζήτησα να μιλήσω με τον κύριο Τσαγκρόνη και όχι με τον κύριο Φούφουτο. Με εσάς ήθελα να μιλήσω και λέω, αν εσείς πέρατε την απόφαση, πού πιστεύετε ότι θα ήταν πιο ασφαλές να γίνει ο τελικός? Τώρα εμένα με φέρνετε σε μια θέση που σας είπα. Δεν θέλω να προκαταλάβω καμία. Μα δεν το λέω αυτό. Δεν το λέω για να προκαταλάβω. Δεν θέλω να προκαταλάβω τίποτα από όλα αυτά που θα γίνουν. Το μόνο που θέλω είναι να παρακαλέσω να πέσουν οι τόνοι. Μην πάμε στο γήπεδο εκ των προτέρων. Δεν θέλω να μου απαντήσετε σαν πολιτικός, κύριε Τσαγκρόνη. Κύριε Τσαγκρόνη, δεν θέλω να μου απαντήσετε σαν πολιτικός. Σαν πασχετικός θέλω να μου απαντήσετε. Κοιτάξτε, να σας πω, έχω και τον κύριο Σφυρί εδώ. Ναι. Και έχω μια κουβέντα και τη διέκοψα. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να συνεχίσω με τον κύριο Σφυρί, να δούμε τι μπορούμε να βρούμε. Απλά θέλω και εσείς να μου απαντήσετε, αν έχετε την καλοσύνη σε αυτό που θα σας πω τώρα. Ότι αν καταλαβαίνετε τον φίλο του Άρη, ο οποίος έχει παίξει 5 φορές με τον Παναθηναϊκό, μία στη Λάρισα, δύο στο ΣΕΦ και δύο στο Ηράκλειο. Δεν δικαιούται ο Αριανός, ο Βορειοελλαδίτης, αφήστε το Αριανός, ο Βορειοελλαδίτης, ο παδός του Παναθηναϊκού. Δεν δικαιούται μία φορά το παιχνίδι να γίνει στη Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή μόνο η Νότια Ελλάδα έχει ασφάλεια από την αστυνομία. Εδώ οι αστυνομικοί δικοί μας τι κάνουν. Ναι. Δεν υπάρχει ασφάλεια. Γιατί είπε κανένας δεν υπάρχει τοπική κοινωνία στην. Να σας πω, είπε κανένας ότι θα γίνει στην Νότια Ελλάδα. Όχι, με βάση τα στατιστικά σας το λέω. Ναι. Και εγώ σας λέω, είπε κανένας στην Νότια Ελλάδα. Ναι, γιατί υπάρχει από χθες μια παραβιολογία, κύριε Τσαγκρόνη, ότι το παιχνίδι θα γίνει στο Ηράκλειο. Γι' αυτό. Φορές Άρης Παναθηναϊκός, μία στη μέση, στη Λάρισα. Δύο στο ΣΕΦ και δύο στο Ηράκλειο. Κρίση, αν δεν κάτσε λίγο. Κύριε Τσαγκρόνη, εσείς δεν το βλέπετε αυτό. Από χθες το βράδυ με το που τελείωσε το ματς, εμείς γι' αυτό ζήτησα δηλαδή, να μιλήσουμε με σήμερα. Μπορείς να ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Έτσι, στην Αθήνα γράφουν γράφουνε ότι το ματς θα γίνει στο Ηράκλειο. Έπρεπε να τελειώσει το ματς το χθεσινό για να βάλετε το θέμα που θα γίνει το αυτό. Είχα την εντύπωση ότι αυτό έπρεπε να αρχίσει από το Σάββατο το βράδυ. Ωραία, μα από το Σάββατο έχει ξεκινήσει. Δεδομένου ότι ξέρατε έτσι καλώς ότι μια ομάδα έτσι ξεκινήσει. Το Σάββατο έχει ξεκινήσει, απλά περιμέναμε το ζευγάρι. Λοιπόν, και τώρα λέμε ότι το ζευγάρι είναι άσχημο. Αν ήταν τώρα, αν ήταν έτσι, ήταν αλλιώς. Ναι, γι' αυτό λέω ότι υπάρχει σκέψη της Ομοσπονδίας να γίνει στο Ηράκλειο τελειωμένη σχεδόν. Αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει τίποτα τελειωμένο. Σας είπα ότι απ' θα τη μία είναι το Ηράκλειο, απ' την άλλη είναι η Κοζάνη. Απ' την άλλη. Σας είπα ότι δεν υπάρχει τίποτα. Αυτή τη στιγμή θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Ότι δεν έχει γίνει ποτέ στη Βόρεια Ελλάδα. Το αναγνωρίζετε αυτό τουλάχιστον. Ότι ένα αίσθημα δικιά σας. Ναι, παιδιά, με συγχωρείτε, σας είπα ένα πράγμα. Για μένα η προσωπική μου άποψη είναι
ότι πρέπει να καθορίζεται με την προκήρυξη και το γήπεδο. Ναι, και όποιος πέσει και όποιος δεν πέσει. Τελείωσε το πανηγύρι. Ναι, ποιος θέλει που δεν έγινε. Αυτή είναι η... Κοιτάξτε, εσύ... δεν είμαι μόνος μου εγώ. Υπάρχει ένα διοικητικό συμβούλιο που αποτελεί από 21 μέλη. Κοιτάξτε, εσείς έχετε την εντύπωση, κύριε Τσακρόνη. Τώρα εγώ σας σέβομαι πάρα πολύ. Έτσι, είστε και μεγάλος άνθρωπος και 30 χρόνια στον χώρο. Επιτρέψτε μου, εσείς έχετε κάποια στιγμή όταν δυσκολεύουμε λίγο την κουβέντα, έχετε την εντύπωση ότι απολογείστε. Δεν είναι έτσι. Εγώ απολογηθώ. Μα έτσι νιώθετε. Εγώ σας λέω ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να το λαθασμένα νιώθετε έτσι. Εγώ ζήτησα να μιλήσω μαζί σας γιατί είσαι ένας άνθρωπος μεγάλος και σοβαρός. Εγώ σας είπα ένα πράγμα. Ναι. Σας είπα ένα πράγμα. Από τη στιγμή που υπάρχει διοικητικό συμβούλιο το οποίο θα αποφασίσει, δεν μπορώ να προκαταβάλω. Ποιος εισηγείται, γιατί προηγουμένως είπατε ότι... Ποιος είναι ο εισηγητής. Ποιος εισηγείται. Ποιος εισηγείται. Πώς το λένε πρωταθλήματος. Ποιος είναι. Δεν ξέρετε ποιος είναι εισηγητής. Για τον τελικό. Εγώ τέλου. Δεν ξέρω ποιος ξέρουμε, είναι. Στο ποδόσφαιρο, ας πούμε, ξέρουμε είναι ο κύριος Προύντζος. Ναι. Στο μπάσκετ ποιος Μάνουλα είναι. Μάνουλα μου, στο ποδόσφαιρο υπάρχει ειδική επιτροπή κυπέλου. Ναι. Εδώ υπάρχει μόνο η επιτροπή πρωταθλήματος. Ναι. Επιτροπή πρωταθλήματος. Πάντως, εσείς το ξέρετε ότι αν οριστεί το γήπεδο του Ηρακλείου, ο Άρης δεν θα κατέβει. Το ξέρετε. Σας το είπε ο Άρης αυτό. Όχι, δεν μας έχει πει κανένας τίποτα. Μάλιστα. Εντάξει. Κύριε Τσακρόνη, αν αισθανθήκατε άβολα, ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν το κάναμε έτσι. Και το θέμα είναι ότι αυτές οι αποφάσεις δεν παίρνονται στο πόδι. Εννοείται. Το κάναμε για να, πρώτον για να ενημερωθείτε τι συμβαίνει. Έχετε ανθρώπους του Άρη, βέβαια. Κατανοώ, αλλά σας λέω δεν παίρνονται στο πόδι. Ποιος έχει την ευθύνη που δεν έχει οριστεί με την προκήρυξη το ιατρικό τελικού. Δεν έχει κανένας. Το Συνδικό Συμβούλιο γενικά δεν είμαστε ο καθένας να λειτουργεί από μόνος του. Ναι, αλλά είδατε, η ΕΟΚ δεν έχει πάρει την απόφαση. Αλλά τώρα μπαίνουμε όλοι εμείς σε μια ούτε τα τελευταία χρόνια έχει πάρει τέτοια απόφαση. Ήταν προτιμότερο, λέω, να είχε οριστεί εκ των προτέρων για να μην έχουμε αυτά τα πράγματα τώρα. Ίσως δεν περιμένατε και ομάδα της Θεσσαλονίκης στο τελικό, κύριε Τσακρόνη. Μεταξύ μας, να σας ρωτήσω κάτι. Έχετε την εντύπωση ότι αν ήταν δύο ομάδες της Αθήνας θα γινόταν στην Αθήνα. Πού δεν γινόταν. Για πέστε μου σε ποιο γήπεδο. Στο Ηράκλειο. Σε ποιο γήπεδο. Γι' αυτό δεν το λέω. Πιστεύω, αν ήταν δύο ομάδες της Αθήνας, αν ήταν Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, σε ποιο γήπεδο θα γινόταν. Το υλικό δεν υπάρχει πλέον. Μπορεί να ερχόταν το μάτς στο Αλεξάνδριο. Αν ήταν Παναθηναϊκός ΑΕΚ, γιατί είναι η έδρα και των δύο. Άλλο αν ήταν Παναθηναϊκός ΑΕΚ και η έδρα και των δύο, και τότε θα είχαμε τις ζώνες ασφαλείας, ότι πώς λένε οι κερκίδες από την μια πλευρά θα είσαι από... Γιατί δεν κάνετε κάτι που είχε εφαρμοστεί και στο ποδόσφαιρο. Ανά ένα χρόνο, μια στη Θεσσαλονίκη, μια στη Λάρισα, μια στο ΆΚΑ, εδώ τα τελευταία 17 χρόνια είναι, 13 μήνα. Μία είναι λαμία. Μια καλή πρόταση αυτή. Να έρθουν να παίξουν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Αλεξάνδριο. Πέντε φορές Παναθηναϊκός, κύριε Τζαγκρόνη, καταλάβετε λίγο και τον οπαδό του Άρη. Πέντε λοιπόν, φορές Παναθηναϊκός. Και εγώ θέλω να καταλάβετε και εμένα. Δύο Ηράκλειο και μία Λάρισα. Εγώ σας λέω. Θέλω να βοηθήσετε, κύριε Τσακρόνη. Να καταλάβετε κι εσείς εμένα. Τι, σε ποιο τομέα πάνω. Που μου βάζεις αυτό το ζήτημα. Που σου λέω ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως τα είστε. Έχει το δίκαιο και το παραπονό του. Έχει το ένα και το άλλο. Θα ήθελε να παίξει στη Θεσσαλονίκη. Αλλά δυστυχώς δεν γίνεται ούτε στη Θεσσαλονίκη ούτε στην Αθήνα. Θα γίνει κάπου στη μέση, αλλά δεν θα γίνει στο Ηράκλειο. Γιατί αν γίνει στο Ηράκλειο δεν θα γίνει τελικός. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Κύριε Σταγόνη, είστε η ομοσπονδία με τις περισσότερες διακρίσεις στην Ελλάδα. Το μπάσκετ είναι το αγαπημένο άθλημα των Ελλήνων. Και ο Άρης, νομίζω, δικαιούται να έχει μια να αντιμετωπίζει τις όνομα. Δεν γίνεται πέντε φορές με τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, καταρχάς να σας πω κάτι. Η μία στη Λάρισα, οι άλλες δύο Αθήνα και δύο δεν δέχουμε αυτό που λέτε ότι ο Άρης δεν αντιμετωπίζεται ίσως. Ναι, άμα έχει παίξει πέντε φορές Λάρισα, Ασεύ και Ηράκλειο. Πάλι τα ίδια. Τι τα ίδια, γεγονότα. Ρε Χριστέ, ναι μου, η ισονομία δεν είναι μόνο κατά αυτόν τον τρόπο που λες. Ωραία. Εντάξει, αν ήταν οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης, θα μπορείς να μου πεις σε μένα σε ποιο γήπεδο θα γινόταν. Πριν δύο χρόνια... Εγώ θα σε ρωτήσω κάτι. Εάν ήταν Άρης και ΠΑΟΚ, σε ποιο γήπεδο θα γινόταν. Αν το είχατε ορίσει από εξ αρχής. Στο Ιβανόφιο. Όχι, τώρα, άστο, δεν το έχω ορίσει. Στο Ιβανόφιο. Το Ιβανόφιο, τρεις και ο Κούκος, τέσσερι. Τρεις και στο Ηράκλειο 100 και 100 ήταν, αλλά ήταν οι δύο Ιβανόφιοι μέσα. Δεν είναι τόσο. Λοιπόν, τέλος πάντων, μιλάτε εσείς, έχετε σαν δεδομένο. Ότι... Τώρα θέλετε να με αφήσετε να συνεχίσω με τον κύριο Σφύρη. Θα συνεχίσω ότι είναι σημαντικό απλά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ότι είναι άδικο για τον Άρη αυτό που γίνεται. Εντάξει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και εμείς.